Ενδιαφέρουσες δραστηριότητες του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου Ορεστιάδας σε ποια θέματα επικεντρώνονται. Κριτική για τη σύμβαση της κυβέρνησης με την Ελληνικός Χρυσός άσκησε από το βήμα της Βουλής η Νατάσα Γκαρά, τη διεμήνυση βουλευτής Εύρου στην κυβέρνηση. Ανωδικά κινείται την περίοδο αυτή η αγορά κινήτων στην Ορεστιάδα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5η 18 Μαρτίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία λόγω της πανδημίας, στο ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Ορεστιάδος, το οποίο λειτουργεί κανονικά, μαθητές και εκπαιδευτικοί δημιουργούν και παράγουν ένα αξιόλογο έργο. Με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στέλνουν ανθρώπινα μηνύματα εντός και εκτός σχολείου. Πολύ αξιόλογες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Ορεστιάδας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί σε μια άριστη συνεργασία δημιουργούν με αγάπη και αποδεικνύουν ότι το σχολείο είναι κοιτίδα όπου οι διαχωρισμοί δεν έχουν θέση και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Το σχολείο μας υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγώ και εσύ μαζί», το οποίο αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Φορέας υλοποίησης του είναι η Διεθνής Αμνηστία και πιο συγκεκριμένα το ελληνικό τμήμα της. Το πρόγραμμα «Εγώ και εσύ μαζί» έχει στόχο να φέρει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σχολείο, μέσα συγκεκριμένα στην τάξη, στην αυλή, στο σπίτι και συγκεκριμένα στις δραστηριότητες τις καθημερινές όλων των παιδιών, καλλιεργώντας τις τάσεις και τις συμπεριφορές, προωθώντας το σεβασμό και την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στο πρόγραμμα συναντιόνται και συνυπάρχουν εικαστικές δημιουργίες και το αποτέλεσμα είναι σημαντικό. Μέσα από την παρουσίαση των δράσεών μας, η ιστορία του χεριού, η δραματοποίηση του βιβλίου «Μίλα γύρω-γύρω στη μέση πορτοκάλι» και του βιωματικού μας «Ανθρώπινα δικαιώματα ανθρώπων και δικαιώματα ζώων» ενώνονται οι εικαστικές δημιουργίες, η μουσικοκινητική αγωγή και συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες. Έτσι, εστιάζουμε στη διαφορετικότητα, στην ισότητα, στην καλλιέργεια της κουλτούρας για να ευαισθητοποιηθούμε και να διαμορφώσουμε μια κοινωνία με ίσους και ελεύθερους πολίτες. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, αρρωγή είναι και οι συνάδελφοί μου, κύριος Βαβούρας Νικόλαος, καθηγητής πληροφορικής, κύριος Σκοπιανός Παναγιώτης, καθηγητής μουσικής και η κυρία Ντινοπούλου Σταυρούλα, η κοινωνική λειτουργός του σχολείου μας. Όμως, πάνω απ' όλα, τα παιδιά είναι αυτά που δούλεψαν με πολύ χαρά, με πολύ μεράκι για να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα των δράσεών μας. Όμως, και εμείς διδαχτήκαμε και από αυτά. Αυτή την περίοδο, το πρόγραμμα που υλοποιείται στο σχολείο έχει τίτλο «Εγώ και εσύ μαζί». Ως το Μάιο τρέχουν τα προγράμματα αυτά, αρχίζουν από Νοέμβριο και καταλήγουν στον Μάιο. Πολλή δουλειά με τα παιδιά, ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, τα δύο τελευταία χρόνια από πέρυσι άρχισε και τρέχει, περιλαμβάνει πάρα πολλές θεματικές. Εμείς διαλέξαμε, όπως θα δείτε και στα βίντεο, διαφορετική, αλλά όλοι διαφορετική, αλλά όλοι ίση. Την 3η 23 Μαρτίου στις 9 το βράδυ, σε ειδική εκπομπή θα προβληθούν όλες οι δραστηριότητες που γίνονται στο ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Ορεστιάδας. Θα μιλήσουν οι εκπαιδευτικοί και μαθητές που υλοποιούν το πρόγραμμα. Κριτική για τη σύμβαση της κυβέρνησης με την Ελληνικός Χρυσός άσκησε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής Εύρου Νατάσα Γκαρά. Η κυρία Γκαρά υπενθύμησε το αραγές μέτωπο της τοπικής κοινωνίας στη Θράκη που έχει τοποθετηθεί ενάντια στις εξορίξεις χρυσού εδώ και χρόνια. Για περιβαλλοντικό και οικονομικό έγκλημα έκανε λόγο στην ομιλία της στη Βουλή Νατάσα Γκαρά, βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Γκαρά αναφέρθηκε στη σύμβαση της κυβέρνησης με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, που όπως υποστήριξε, σήμερα καταστρέφει η Χαλκιδική, αλλά αύριο θα επιχειρήσει να εφαρμοστεί και στη Θράκη και τον Εύρο. Με αυτή τη σύμβαση την οποία συζητάμε σήμερα, σύμβαση αποικιοκρατικού χαρακτήρα που υπογράφει η κυβέρνηση με την Ελληνικός Χρυσός, η χώρα μας μετατρέπεται για πρώτη φορά σε ειδική οικονομική ζώνη αρχής γενομένης από την περιοχή της Χαλκιδικής. Θα ακολουθήσουν και άλλες.
Μία σύμβαση που δεν έχει ανταποδοτικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία, παραβιάζει το δίκαιο, δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση τις θέσεις εργασίας και την ποιότητά τους, υπονομεύει την ανάπτυξη και το περιβάλλον, καταστρατηγεί το ίδιο το συμφέρον της χώρας. Μία σύμβαση που προβλέπει για την εταιρεία την αποκλειστική και ανεμπόδιστη χρήση υγειαλού, παραλίας και λιμενικών έργων, χωρίς να αναφέρονται πουθενά ωφέλη και υποχρεώσεις για το δημόσιο. Που προβλέπει σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές για την εταιρεία και οδηγεί σε τεράστια απώλεια εισόδων για το ελληνικό κράτος. Μία σύμβαση που όχι απλά δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, όχι δεν είναι μία εμβληματική επένδυση όπως είπε ο συνάδελφος πριν, αλλά δεσμεύει και δένει τα χέρια της ελληνικής πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων για τα επόμενα 25 συν 25 χρόνια απέναντι στα ίδια τα συμφέροντα του δημοσίου, προβλέποντας ταυτόχρονα αδιανόητες ρήτρες και αποζημιώσεις υπέρ αυτής της εταιρείας. Μία σύμβαση λοιπόν που γράφτηκε στα γραφεία της Ελληνικής Χρυσός και η υπογραφή της ήταν προεκλογική δέσμευση του κυρίου Μητσοτάκη. Η υπερψήφιση αυτής της σύμβασης δημιουργεί στη χώρα μας ειδική οικονομική ζώνη, μία επικία κοινωνία που δεν θα ισχύει το εθνικό δίκαιο, υποστήριξε η κυρία Γαρά. Και αναρωτιέμαι, είναι εμβληματική αυτή η επένδυση? Μιλάμε για ανάπτυξη. Παράλληλα, θα το επαναλάβω, δεν διασφαλίζονται θέσεις εργασίας και δικαιώματα. Καταστρέφεται το περιβάλλον και η οικονομία της χώρας. Δεν επιτρέπονται καν διοικητικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένη περιοχή. Δημιουργείται ένα κράτος εν κράτη, εν τέλει σε ένα κατεστραμμένο, παραδομένο περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, τρομάζω. Τρομάζω από αυτή τη σύμβαση. Και τρομάζω γιατί ψηφίζεται την παράδοση και την καταστροφή της χώρας μας. Με τρομάζει γιατί βλέπω μπροστά μου το μοντέλο καταστροφής το οποίο σχεδιάζεται και για τη Θράκη. Διότι το επόμενο βήμα σας είναι να εγκαταστήσετε τα Χρυσορυχεία και στη Ροδόπη και τον Εύρο. Να δημιουργήσετε και εκεί μία νέα ειδική οικονομική ζώνη, μία νέα αποικία στη Θράκη, παραδομένη στα συμφέροντα της ελληνικός χρυσός, παραδομένη τελικά στην καταστροφή. Διότι το μοντέλο της δίθεν ανάπτυξης που υποστηρίζετε είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος, η εκμετάλλευση των εργαζόμενων, η ερήμωση των περιοχών μας, η εγκατάλειψη οποιασδήποτε άλλη δραστηριότητας, η εγκατάλειψη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, της αλληλείας, του τουρισμού, της παραγωγής, του εμπορίου. Τα κροκοδίλια δάκρυα που χύνεται κατά καιρούς και οι μεγαλοστομίες για την ανάπτυξη της Θράκης, μέσα και από ωραία μεγάλα λόγια, αλλά και διακομματικές επιτροπές για την ανάπτυξη στην περιοχή μας, είναι τόσο υποκριτικά, όσο καταστροφική είναι και αυτή η σύμβαση. Και ξέρουμε όλοι και όλες ότι ήδη έχετε βάλει σε εφαρμογή την παράδοση της περιοχής του Περάματος στη Θράκη στους Χρυσοθύρες. Η κυρία Καρά υπενθύμησε ότι η κοινωνία της Θράκης είναι αντίθετη σε κάθε εξόρυξη χρυσού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παραδομένη και εξαρτώμενη από οικονομικά συμφέροντα είναι δεδομένο πως θα επιχειρήσει πολύ σύντομα να επεκτείνει τις εξορυκτικές δραστηριότητες και στη Θράκη, αγνοώντας το αραγές μέτωπο σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας απέναντι στις εξορύξεις χρυσού. Και αυτό μας τρομάζει. Οι Θρακιώτες όμως, που συνεχίζουν να βιώνουν τον εμπεγμό και την κοροϊδία αυτής της κυβέρνησης, δεν θα παραδώσουν εύκολα τη γη τους. Να το θυμάστε αυτό. Γιατί έχουμε διαμηνήσει εδώ και χρόνια πως για εμάς χρυσός είναι τα δάση μας, είναι οι θάλασσές μας, είναι το νερό μας, είναι η υγεία μας, είναι η δουλειά μας. Είναι η ίδια μας η ζωή και η ζωή των παιδιών μας. Και αυτά εμείς στη Θράκη δεν τα διαπραγματευόμαστε. Όσα καθρεφτάκια και αν μας φέρει η ανάλγητη, καταστροφική αυτή κυβέρνηση, στα σχέδιά σας θα μας βρείτε μπροστά σας, όπως και τις προηγούμενες φορές που το επιχειρήσατε. Εν ώψη της γιορτής των Αγίων Θεοδόρων, Πολίουχων της Ορεστιάδας, η Μητρόπολη Δίδυμο Τείχου Ορεστιάδος και Σουφλίου ενημερώνει και συνιστά στους πιστούς να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας και να μην σημειωθεί συνωστισμός. Στην ανακοίνωση της Μητρόπολης αναφέρεται: επικείμενη της πανηγύριος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Θεοδόρων Νέας Ορεστιάδας, η Ιερά Μητρόπολης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου εντέλεται και συνιστά την πιστή τήρηση των εκάστοτε ισιών των μέτρων προς αποτροπή του συνωστισμού και την περαιτέρω διασπορά της πανδημίας. Για τον σκοπό αυτό, ο Ιερός Ναός και οι πέριξ αυτού χώροι ήδη απολυμάνθηκαν επισταμένος. Προς τούτο, ανακοινώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος η καθιερωμένη λιτάνευση της Ιερής Εικόνος,
ούτε κάποια άλλη εκτός του Ιερού Ναού τελετή ή εκδήλωση. Ο Ιερός Ναός για την εξυπηρέτηση των προσκυνητών θα παραμείνει ανοιχτός επί τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 19η, 20η και 21η του μηνός Μαρτίου αντιστοίχως, από 7η πρωινής έως 9η βραδινής. Για την διευκόλυνση επίσης εκείνων που επιθυμούν να προσφέρουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ανακοινώνεται ότι το Σάββατο, κυριώνυμη ημέρα της Πανηγύριου, θα τελεστούν 2 θείες λειτουργίες. Η πρώτη από 8.30 το πρωί ως τις 10 και 4 και η δεύτερη από 10.30 το πρωί ως 12 το μεσημέρι. Οι προσκυνητές θα εισέρχονται στο ναό από την έμπρος στην θύρα και θα εξέρχονται από τις παράπλευρες. Ενδιαφέρον για αγορές ακινήτων τόσο για σπίτια όσο και για καταστήματα εκδηλώνεται τους τελευταίους μήνες στην Ορεστιάδα. Υπάλληλοι, κυρίως στρατιωτικοί που διαμένουν για πολλά χρόνια λόγω εργασίας στην περιοχή, αγοράζουν σπίτια με τις τιμές να είναι προσιτές. Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται ένα ενδιαφέρον για την αγορά κατοικιών και καταστημάτων στην Ορεστιάδα. Όπως ανέφερε ο κ. Χαράς, η ζήτηση έχει αυξητική τάση και εξηγεί πού οφείλεται αυτό. Αυτό που διαφαίνεται τους τελευταίους μήνες στην πόλη μας είναι ότι έχει ανέβει σε πολύ μεγάλο ποσοστό η ζήτηση για ακίνητα, ειδικότερα διαμερίσματα, μικρά και μεγάλα, τα μικρότερα ως επιτοπλίστων για επένδυση, αγορά για μελλοντική εκμετάλλευση μίσθωσης σε τρίτους, λόγω και της έλευσης νέων στρατιωτικών στην πόλη, φοιτητών και συνοφυλάκων. Και πιο μεγάλα διαμερίσματα τα οποία είναι για ιδιοκατοίκηση είτε από κατοίκους εδώ της περιοχής μας, από την περιοχή του Βόρειου Εύρου, Ορεστιάδα και επαρχία Ορεστιάδος, είτε από στρατιωτικούς που μένουν στην πόλη και επειδή είναι πολλά χρόνια εδώ θέλουν να κάνουν μια αγορά ενός ακινήτου και να το έχουν για να μένουν μόνιμα στην πόλη μας. Το ενδιαφέρον των αγοραστών ανέβηκε και λόγω της κινητικότητας στα δάνεια από τις τράπεζες. Αυτή τη στιγμή φαίνεται επίσης μια κινητικότητα στα δάνεια. Οι τράπεζες έχουν ανοίξει τη στρόφιγγα μέχρι ένα σημείο, είναι πιο δεκτικές. Βέβαια δίνουν δάνεια πάλι με αρκετές προϋποθέσεις, αλλά δεν είναι όπως και πριν από 2 χρόνια που είχε κλείσει η στρόφιγγα τελείως. Αλλά γενικά οι τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι δεκτικές και δίνουν δάνεια σε κόσμο που ενδιαφέρεται να κάνει κάποια αγορά με δάνειο. Επίσης, παρατηρείται ζήτηση στις ενοικιάσεις ακινήτων. Υπάρχει αυτή μια τάση κάποιων φοιτητών να έχουν αποχωρήσει για τους γνωστούς λόγους, οι οποίοι όμως θα επανέλθουν από τον Σεπτέμβριο και μάλιστα μερικοί έχουν καταφέρει να μειώσουν το ενίκιο στα σπίτια που νοικιάζουν για να επανέλθουν τον Σεπτέμβριο. Αλλά γενικά δεν θα έχουμε θέμα. Σπίτια άδεια δύσκολα θα βρούμε στην πόλη, γιατί όπως είχα πει και στην αρχή, πολλοί κόσμος θα έρθει στην πόλη, είτε στρατιωτικοί, είτε φοιτητές, είτε συνοφύλακες. Γι' αυτό και πολλοί ψάχνουν να κάνουν μια αγορά επενδυτική που θα τους αποφέρει κάποια ενίκια μελλοντικά. Να συμπληρώσω λίγο ότι υπάρχει ενδιαφέρον επίσης για καταστήματα στο κέντρο και για επενδυτικά ακίνητα, κάτι το οποίο στην ουσία με την αγορά ο υποψήφιος επενδυτής δίνει ένα ποσό και μπορεί να έχει μια απολαβή ενός επιτοκίου υψηλού σε σχέση με τα επιτόκια που θα πάρει σε μια τράπεζα και μόνο. Και μία συμβουλή προς τους ενδιαφερόμενους αγοραστές ενοικιαστές. Στην πόλη μας λειτουργούν επίσημα μεσαιτικά γραφεία, τα οποία εδρεύουν στην πόλη, έχουν δηλαδή τις έδρες τους και τα γραφεία τους εδώ, στα οποία μπορεί να απευθύνεται ο εκάστοτε υποψήφιος αγοραστής και ενοικιαστής, για να τον καθοδηγήσει σωστά σε όλες τις βαθμίδες αγοροπολισίας και ενοικίασης και να τον έχει δίπλα του ανά πάσα ώρα και στιγμή. Κάτι το οποίο επιτυχάνεται μόνο αν επιθεθεί σε νόμιμα μεσαιτικά γραφεία, τα οποία εδρεύουν στην πόλη της Ορεστιάδας και έχουν γραφεία στην πόλη της Ορεστιάδας. Υπογράφηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπει τη χορήγηση επιταγής βάουτσερ αξίας 200 ευρώ στους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές με οικονομικά κριτήρια για την αγορά tablet, laptop, desktop. Η πλατφόρμα για την κατάθεση των αιτήσεων δικαιούχων του προγράμματος θα ανοίξει σε 2 φάσεις. Δικαιούχοι θα είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες θα λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φυτά σε εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω ειδικής πλατφόρμας από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΙΑΕ.
Μέσα στις επόμενες ημέρες η πλατφόρμα θα ανοίξει για την κατάθεση των αιτήσεων προμηθευτών που κατασκευάζουν, διανέμουν και μεταπολούν τεχνολογικό εξοπλισμό. Θα ακολουθήσει μια διαδικασία ελέγχου του εξοπλισμού των ετούντων προμηθευτών ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί στην κοινή υπουργική απόφαση. Η πλατφόρμα θα ανοίξει για την κατάθεση των αιτήσεων δικαιούχων του προγράμματος σε δύο φάσεις. Στην πρώτη θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση οικογένειες οι οποίες έλαβαν το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία το έτος 2020. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει η μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων του προγράμματος. Στη δεύτερη φάση, η πλατφόρμα θα ανοίξει και για τους υπόλοιπους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια του προγράμματος. Οι έλεγχοι επιλεξιμότητας θα γίνονται κυρίως με αυτοματοποιημένο τρόπο, με διασταύρωση πληροφοριών από Μητρώ και από τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου, αποφεύγοντας έτσι μια χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία ελέγχου για εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις. Η ψηφιακή μέρημνα είναι ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλης κλίμακας ως προς τον προϋπολογισμό του και ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 325.000 οικογένειες με 560.000 νέους. Οι αριθμοί των συσκευών που θα διατεθούν μέσω του προγράμματος είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του προγράμματος από την πρώτη δημόσια ανακοίνωση του προγράμματος έως σήμερα, έχει γίνει διεξοδική και πολυεπίπεδη προετοιμασία σε συνεργασία με την αγορά ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες παραγγελίες των επιλέξιμων συσκευών και να υπάρξει επάρκεια τεχνολογικού εξοπλισμού κατά την υλοποίηση της δράσης. Το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέρημνα ενισχύει οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα καθώς και τέκνα υπό επιτροπία που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας μέσω συστήματος επιταγών βάουτσερ που θα διατεθούν για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης διαζώσης εκπαίδευσης, καθώς και στην εξαποστάσεως διδασκαλία, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους. Η περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδας συνεχίζεται σήμερα. Θα παρακολουθήσετε το βίντεο για την τοπική κοινότητα των Ριζίων. Η κοινότητα Ριζίων είναι ένα παλιό χωριό στις όχθες του ποταμού Άρδα, 6 χιλιόμετρα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σύμφωνα με τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή, ανακαλύφθηκε οικισμός που συνδέεται χρονικά με την πρώιμη εποχή του Σιδήρου, αλλά δεν φαίνεται να κατοικήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς λόγω των πλημμυρών του ποταμού Άρδα, οι κάτοικοι κατέφυγαν στα ορεινά χωριά των Μεταρτών και της Ρούσας. Επίσης βρέθηκαν και διάφορα άλλα ευρήματα που φτάνουν έως την εποχή του Σεπτήμιου Σεβίρου 193-211 μετά Χριστόν. Οι παλαιότεροι κάτοικοι του χωριού θυμούνται ότι τα Ρίζια δημιουργήθηκαν τον 18ο αιώνα, σχετικά δε με το όνομα του χωριού μέχρι τη δεκαετία του 80, γράφονταν με ύψιλον, κάτι που δήλωνε την πεποίθηση των τόπιων πως παλαιότερα υπήρχαν καλλιέργειες ριζιού στο χωριό, αλλά πλέον γράφεται με γιώτα καθώς πιστεύει ότι το όνομα αναφέρεται στα ριζώματα του ποταμού Άρδα, είτε ότι μπορεί να προέρχεται από το όνομα του Ιταλού Ρίτσι που ήταν μεγαλοκτηματίας στην περιοχή. Στο χωριό λειτουργούν σύλλογοι μορφωτικός, γυναικών και αθλητικός. Το χωριό πανηγυρίζει τον Παμεγίστων Ταξιαρχών, οπότε γιορτάζει ο Φερόνιμος Ιερός Νόος.